Σήμερα έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί ο 44χρονος κατηγορούμενος για τις βαρύτατες κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει του βιασμού του τελεσμένου και κατά εξακολούθηση εις βάρος μίας 16χρονης. Το περιστατικό που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη είναι ότι ο 44χρονος, σύμφωνα παραπάνω με την ποινική δικογραφία, κακοποιούσε σεξουαλικά την 16χρονη κοπέλα. Την είχε γνωρίσει καθώς είναι φίλη του ιού του και την πήγαινε με το όχημά του σε ένα χώρο, σε ένα οικόπεδο στον Κολονό, σε ένα απομονωμένο σημείο, τις δύο στις βραδινές ώρες. Και εκεί πέρα την βίαζε μέσα στο αυτοκίνητο, της ασκούσε μεγάλη ψυχολογική πίεση ότι θα κάνει κακό στην ίδια αλλά και στην οικογένειά της αν μιλήσει, μέχρι που το κορίτσι κατάφερε να πει τι συμβαίνει στον πατέρα της, έγινε η καταγγελία και συνελήφθη ο 44χρονος και σύμφωνα και με την αστυνομία, όταν του έγινε γνωστό, παρακολουθεί το 44χρονος, έχει σημασία να το πω αυτό, ναι. Και θεάθη από τους αστυνομικούς κοντά στο σπίτι του φερόμενου οστήματος, 16χρονης κοπέλας. Και μάλιστα την ίδια μέρα την καλούσε συνεχώς στο κινητό. Οι αστυνομικοί τότε τον σταμάτησαν, του είπαν ότι είναι αστυνομικοί και να σταματήσει για έλεγχο και αυτός ευνηδιάστηκε και προσπάθησε να αλλάξει κατεύθυνση και να διαφύγει, όμως είχε περικυκλωθεί και συνελήφθη. Έχουν φυσικά τώρα, είμαστε στο επίπεδο και στο επίπεδο μάλλον των εγκληματολογικών εργαστηρίων, υπό την έννοια ότι περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ναι, που κατασχέθηκε από το σπίτι του, το κινητό του τηλέφωνο, έχει ληφθεί DNA από τον κατηγορούμενο, αν υπάρχει DNA στα ρούχα του κατηγορούμενου, της κοπέλας ή και της... Ο ίδιος Ηλία τελικά τι λέει? Λέει ότι εγώ δεν την ήξερα ή λέει ότι είχαμε σχέση? Ήταν σε σχέση με την 15χρονη. Δεν προκύπτει τώρα. Θα μάθουμε περισσότερα σήμερα, Κώστα, αλλά δεν προκύπτει το «δεν την ήξερα». Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, αρνείται την κατηγορία του βιασμού. Και εκτιμούμε ότι θα είναι... Έγινε κοινή συνένεση, λέει, από τις βασικές του υπερασπιστικές γραμμές. Ναι, θα το δούμε αυτό βέβαια. Να περιμένουμε λίγο και την απολογία που θα δώσει σήμερα στις 11 η ώρα, νομίζω, το πρωί. Είναι γνωστό όλες τις 15χρονες, ένα 44χρονο. Αλλά αρνείται σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης. Τι να πει τώρα, αρνείται τις κατηγορίες του βιασμού. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα τα βρει τα υπόλοιπα η δικαιοσύνη. Τώρα πρέπει κάτι να πει και αυτός για να απολογηθεί. Θα τα βρει και θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Ας ελπίσουμε εγώ μόνο ένα λέω, να ήταν το θύμα του μόνο αυτό. Να μην υπήρχαν και άλλα. Γιατί πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν και άλλα θέματα όταν σου προχωράει η έρευνα. Ας ελπίσουμε να ήταν μόνο εκεί. Για πάμε λοιπόν τώρα. Σωστά το θέτεις. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε.